ξεπερνούν μέχρι στιγμής τα 5.000 τα αιτήματα των Δήμων για μόνιμες θέσεις στην καθαριότητα, ενώ εκκρεμεί από πολλούς Δήμους ανά τη χώρα να τροποποιήσουν τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας για να ξεκλειδώσουν οι νέες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να εκδώσει νέα εγκύκλιο, ζητώντας από τους Δήμους να επισπεύσουν στις διαδικασίες ώστε να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας. Ουσιαστικά οι Δήμοι, ακολουθώντας τα όσα έλεγε ο σχετικός νόμος που δημοσιεύθηκε έτσι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα με τους συμβασιούχους στον τομέα της καθαριότητας, υπέβαλαν τα αιτήματά τους και όπως με ενημερώνετε εσείς, γιατί πραγματικά δεν το γνώρισα, είναι ήδη 5.000 ή και παραπάνω. Εξ αυτών, ο Δήμος Καβάλας έχει ζητήσει 114 άτομα για να επανδρώσει τις ανταποδοτικές του υπηρεσίες. Ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο γεννάται είναι τι ακριβώς θα γίνει με αυτές τις θέσεις, γιατί ως γνωστόν, από όσο έχουμε την ενημέρωση, οι θέσεις τις οποίες σκόπευε να εγκρίνει, να επανδρώσει αν το θέλετε το Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν οι λιγότερες. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τουλάχιστον 5.000 θέσεις οι οποίες ζητούνται από τους Δήμους, ένα μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα περικόψει, από πού θα περικόψει. Από το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα κόλλημα ως προς τις ειδικότητες που αναμένεται να προσληφθούν, αρκεί να υπάγονται στις υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ εκτιμάται ότι οι προσλήψεις θα αφορούν τον αριθμό των 5.000 ατόμων. Ωστόσο, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες πόσος θα είναι ακριβώς ο αριθμός. Κάτι ακόμη το οποίο είχε τεθεί, να θυμίσω, και στη συζήτηση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν εγκρίναμε εμείς ως Δήμος Καβάλας το να ζητήσουμε τις 114 θέσεις, ήταν ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις μνημονιακές υποχρεώσεις συνολικά της κυβέρνησης, οι θέσεις οι οποίες προβλέπονται για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι πάρα πολύ λιγότερες. Δηλαδή ούτε καν οι 3.500 περίπου χιλιάδες οι οποίες αφορούν μόνο τους συμβασιούχους. Άρα και από εδώ υπάρχει πρόβλημα και κάτι το οποίο το είχαμε θίξει τότε, ότι τι θα γίνει τελικά, θα αποφασίσει κάτι διαφορετικά η κεντρική κυβέρνηση έτσι ώστε να καλύψει αυτές τις πραγματικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στους Δήμους. Τέλος, βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι προσωρινή πίνακες να εκδοθούν έως την 31η Μαρτίου 2018, οπότε και οι Δήμοι θα μπορούν να απασχολούν τους συμβασιούχους από παράταση.